Τηλεόραση της Αυγής, έχουμε έναν άνθρωπο που έχει μια έτσι ιδιαίτερη διαδρομή από τα πανεπιστημιακά έδρανα και αργότερα από καθέδρας, αν θέλετε, μετά στα κινήματα, στην αριστερά ανέκαθεν. Πλέον έχει αναλάβει στις πλάτες του τη διαπραγμάτευση. Κοντά μας ο Υπουργός Οικονομικών, κ. Ευκλήδης Τσακαλώτος. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα. Θα ξεκινήσουμε συνεδριακά και μετά νομίζω ότι μπορούμε να πάμε και στο δύσκολο χαρτοφυλάκιό σας. Τι κόμμα θέλουμε, Υπουργέ? Θέλουμε ένα κόμμα που είναι μαζικό, δημοκρατικό, ελκυστικό και για να είμαστε ειλικρινείς, δεν έχουμε το μοντέλο. Δηλαδή το ψάχνουμε όλη η αριστερά, σε όλο τον κόσμο. Δεν είναι ελληνικό φαινόμενο ότι τα κόμματα έτσι πως έχουν συγκροτηθεί είναι λίγο βαρετά, έχουν πολλές σκυλιές. Έχουν ένταση όταν χρειάζεται, αλλά πολλές φορές μετά δεν γίνεται δουλειά. Άρα το ψάχνουμε. Άρα θέλουμε ένα κόμμα που μπορεί να ελέγχει την κυβέρνηση όταν είναι στην κυβέρνηση, που μπορεί να βάζει φραγμούς και σε στρατηγικές πολιτικές, αλλά και σε συμπεριφορές που μπορεί να μας θίξουν. Δηλαδή θέλουμε ένα κόμμα που έχει ενεργή συμμετοχή και προς την κυβέρνηση και βέβαια προς την κοινωνία. Η σχέση κυβέρνησης-κόμματος, το κόμμα πρέπει να ελέγχει, το κυβερνητικό έργο μπορεί να το ελέγξει, κοιτάξτε, μπορεί να λειτουργήσει αυτές τις ταχύτητες. Ναι, κοιτάξτε, εμείς έχουμε έναν θεσμό που λέγονται ΕΠΕΚΕ και εκεί συναντιέται η κοινοβουλευτική ομάδα, συναντιέται η κυβέρνηση και το κόμμα. Εκεί είναι που μπορεί να συζητήσεις τα νομοσχέδια, να συζητήσεις τη στρατηγική, να ακούσεις βουλευτές που έχουν παράπονα. Δεν έχει δουλέψει πάρα πολύ καλά, θα μπορεί να δουλέψει πολύ καλύτερα. Δεν έχει δουλέψει και για αντικειμενικούς λόγους, γιατί είμαστε πάντα πιεσμένοι από τους πιστωτές και άρα έρχεται πολύ αργά το νομοσχέδιο. Έχω πει ότι νομίζω ότι η κάθε αξιολόγηση θα είναι λίγο πιο εύκολη από την προηγούμενη και άρα έχουμε το χρόνο αυτή τη φορά να το διορθώσουμε αυτό. Δηλαδή να το διορθώσουμε, να μπορούμε να συζητάμε τα νομοσχέδια και να είναι μέσα σε αυτή τη συζήτηση και το κόμμα και η κοινοβουλευτική ομάδα και η κυβέρνηση. Από την πλευρά μου, αφού χαιρετήσω την προσπάθεια του σύντροφου του Ευκλήδη, όχι μόνο ως υπουργού αλλά διαχρονικά, και ξέρω τι λέω καλά και όσοι τον γνωρίζουν και ως άνθρωπο και ως καθηγητή και ως σύντροφο, νομίζω μόνο καλά έχουν να πούνε. Είτε συμφωνούν είτε διαφωνούν και είναι από τους πρώτους που το δείχνει αυτό. Ήθελα ειδικά τη σχέση σου με τους νέους ανθρώπους, επειδή ξέρω πολλούς νέους ανθρώπους που σε ακούνε, σε παρακολουθούν. Πολλοί θα έλεγα ότι σε έχουν και ως παράδειγμα και το έχω και πρόσφατες συζητήσεις, δεν το κάνω προς χάρη συζητήσεως. Η σχέση σου με τους νέους ανθρώπους, ιδιαίτερα τώρα που είσαι υπουργός και είναι τόσο δύσκολη η κατάσταση για την κυβέρνηση, παρά την προσπάθεια, γιατί οφείλω να πω ότι τους κερδίζεις ως χαρακτήρας. Ως πρόσωπο που φαίνεται ότι είσαι ειλικρινής. Ποια είναι, να το κάνουμε λίγο πιο απλό. Όσο και να τα κάνουμε τα πράγματα, είναι λιγότερη στενή η σχέση από ό,τι ήταν παλιότερα. Γιατί απομονώνεσαι ως υπουργός από την ίδια την οικογένειά σου, όχι από την νεολαία. Είναι μια δύσκολη κατάσταση. Νομίζω όμως ότι έχω πολλά από αυτά τα νέα παιδιά τώρα είναι συνεργάτες και δουλεύουν σε πολλούς υπουργούς. Δηλαδή έχουμε μια πολύ πρικισμένη γενιά. Δεν θα το πω τα ονόματά τους, όχι γιατί το σωστό είναι να το πω, αλλά θα τους φέρω τους ίδιους σαν μηχανία. Είναι από 28 χρονών μέχρι 38 χρονών, έχουν αποκτήσει φοβερές εμπειρίες. Είναι όλα τα παιδιά, είναι από νεολαία, δουλεύουν για τον Πάροντο Σκουρλέτη, για τον Πρωθυπουργό, για μένα, για το Σταθάκι, δηλαδή, και φαντάζομαι και για το Κατρούγκαλο. Και είναι εκπληκτικά παιδιά, έχουν μάθει πολλά πράγματα και είναι και η βασική μας ελπίδα. Δηλαδή και το καλοκαίρι που έγινε η συμφωνία, πολύ είχαμε προβληματισμούς αν βγαίνει ή δεν βγαίνει αυτό το πράγμα, ότι ήταν μια γενιά παιδιά τέτοιας ηλικίας που θέλανε να συνεχίσουν, ήταν πολύ σημαντικό για μένα και πολύ σημαντικό και για το κόμμα μας. Επιπλέον, έχουμε σχέση κάποιοι από εμάς με την νεολαία, γιατί θεωρώ ότι οι νεολαίοι έχουν βαρεθεί την πολιτική που δεν είναι βασισμένη πάνω σε επιχειρήματα.
δεν θέλουν πολιτικούς ή κομματικούς που απλώς λένε μεγάλες κουβέντες ότι πρέπει να κάνουμε εκείνο και το άλλο. Θέλουν επιχειρήματα, ότι εμείς είναι αυτές είναι οι αξίες μας, αυτές είναι οι αναλύσεις μας, αυτές πρέπει να είναι οι στρατηγικές μας, να τις συζητήσουμε, αλλά με όχι αναλυτικό πανεπιστημιακό τρόπο, αλλά με ένα τρόπο που η ρητορία δεν κρύβει το επιχείρημα. Να είναι σαφές τι λες εσύ, τι λέει ο Δημήτρης, πού διαφωνούμε, πού μπορούμε να το βρούμε. Και αυτό νομίζω είναι μια νέα γενιά που το εκτιμάει αυτό το πράγμα. Δηλαδή έχει βαρεθεί, δηλαδή αυτό είναι, δεν είναι απολιτικ όπως είναι το ποτάμι κατά δική μου άποψη. Είναι μια νέα προσέγγιση στην πολιτική που λέει ότι μπορούμε βεβαίως να συζητάμε, βεβαίως να έχουμε και ρητορική, αλλά συγχρόνως καταλαβαίνονται και μυρίζονται οι νεολαίοι ποιος έχει αδύνατα επιχειρήματα, που φωνάζει επειδή ακριβώς δεν έχει κάτι σοβαρό να πει. Και πάνω εκεί νομίζω δεν είναι τυχαίο ότι η διαξιά αντιπολίτευση στη χώρα μας και αλλού το κάνει, αλλά κυρίως εδώ που είναι και λίγο ρετρό, όπως λες και εσύ, και καλά κάνεις και το θυμίζεις με πολλά παραδείγματα όπως και χθες στην ομιλία, έχουμε το φαινόμενο να προσπαθεί να εξομοιώσει τη δική μας κυβέρνηση με τις προηγούμενες κυβερνήσεις, τουλάχιστον προς τα κάτω, να το πω έτσι. Με αφορμή και τη βαριά συμφωνία την περσινή που αναφέρθηκες, αλλά και εδώ επάνω φαίνεται και ένα ζήτημα πώς προσπαθεί να πει όλη η ίδια στην τελευταία ανάλυση, γιατί τι να κάνουμε, 1,5 χρόνο κυβερνάτε, αλλά και εσείς τα ίδια προβλήματα έχετε, τα ίδια ελαττώματα δείχνετε. Στους αγώνες επιπάγου δίνουν βαθμολογίες και για τεχνική κατάρτιση και για αισθητική παρουσίαση. Νομίζω η σημερινή αντιπολίτευση χωλαίνει και στα δύο. Δηλαδή ο τρόπος που συζητάνε, ο τρόπος που βάζουν τα πολιτικά επιχειρήματα είναι πολύ φτωχός με σχέση το παλιότερα. Νομίζω ότι είναι εντυπωσιακά λαϊκίστικος ο λόγος τους για ανθρώπους που υποτίθεται ότι πολεμάνε το λαϊκισμό στο επίπεδο της αισθητικής παρουσίασης, αλλά είναι και πολύ φτωχά τεχνικά. Δηλαδή υπάρχει μια πολύ μεγάλη γκάμα πραγμάτων. Για παράδειγμα, αυτό που με ενδιαφέρει εμένα για την Ευρωζώνη και πώς θα την καλυτερέψουμε, πρέπει να συνεχίσουμε με τη Τραπεζική Ένωση, πρέπει να υπάρχουν μεταβιβάσεις από πιο πλούσιες χώρες στις πιο φτωχές χώρες. Πραγματικά δεν ξέρω τι λέει η Νέα Δημοκρατία για αυτά. Είναι δηλαδή με τις χώρες του Νότου που βλέπουν ότι αυτή η Ευρωζώνη έχει πολύ μεγάλα προβλήματα, ότι δεν έχει ανάπτυξη και έχει θεσμική προβλήματα στο επίπεδο της αρχιτεκτονικής που λένε οι χώρες του Νότου, ή είναι με το Σόιμπλε και το Λαϊκό Κόμμα, το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα που λέει μια χαρά είναι, κάντε την αντιγωνιστικότητά σας, σκύψτε το κεφάλι, διαλύσετε τις εργασιακές σχέσεις και όλα θα πάνε καλά. Αυτό δεν είναι ότι διαφωνούμε, δεν ξέρω τι λένε. Δηλαδή το έχω προκαλέσει. Είναι μεταρρυθμιστές στη Νέα Δημοκρατία, όπως επικαλούνται. Κοίταξε, όπως είχε πει ο Όσκαρ Ουάιλντ για κάτι διαφορετικό, οι μεταρρυθμιστές πιο πολύ τους συζητάμε παρά τους βλέπουμε στην πράξη. Mm-hmm. Από την άλλη μεριά. Δηλαδή, εγώ όταν ήρθα στο Υπουργείο μου και είδα πώς λειτουργεί, δεν μπορώ να σκεφτώ ότι περάσανε πολλοί μεταρρυθμιστές από αυτό το Υπουργείο. Δηλαδή, μου κάνει φοβερή εντύπωση 8 χρόνια Σιμίτη, που υποτίθεται ότι ήταν η παραδειγματική εξυγχρονιστική κυβέρνηση, είχε παραδειγματικούς εξυγχρονιστές υπουργούς. Και πώς λειτουργεί αυτό το Υπουργείο είναι μόνο εξυγχρονιστικά, δεν θα μπορούσα να το πεις ότι είναι. Επειδή έχεις και την εμπειρία από την Αγγλία και όχι μόνο, και επειδή τα μίντια είναι ένα κυρίαρχο ζήτημα στο πώς λειτουργούσαν η μηδιοκρατία που είχαμε μέχρι σήμερα στη χώρα μας και τώρα γίνεται αυτή η προσπάθεια να υπάρξει ένα νέο, το οποίο ελπίζω έχει μια νέα μηδιοκρατία και νομίζω είμαστε όλοι σύμφωνοι σε αυτό, παρά τα προβλήματα ή τα ελλείμματα, πιστεύεις ότι μπορούμε να δούμε μια καλύτερη ΕΡΤ, μια καλύτερη διαμόρφωση στο τοπίο των ιδιωτικών καναλιών παρά τη μεγάλη σύγκρουση με την αξιωματική αντιπολίτευση που σαμποτάρει συνεχώς και στο θέμα του ΕΣΟΡΟΥ? Το πρώτο είναι το ζητούμενο και εκεί πρέπει να σκύψουμε όλοι το κεφάλι. Δηλαδή, το πρόβλημα με τις δημόσιες επιχειρήσεις και την ΕΡΤ μέχρι την κρίση δεν ήταν ότι ήταν δημόσιες επιχειρήσεις, δεν ήταν αρκετά δημόσιες. Ήταν εκεί μέσα ιδιωτικά συμφέροντα. Άρα ο λόγος για να πείσουμε τον κόσμο, που είναι το πιο δύσκολο εγχείρημα, ότι το κράτος, το δημόσιο μπορεί να είναι μέρος της λύσης και όχι μέρος του προβλήματος, είναι να δείξουμε πόσο καλή μπορεί να είναι η ΕΡΤ, πόσο καλή μπορεί να είναι η ΔΕΗ,
καταλαβαίνετε, και το ίδιο το δημόσιο με τη στενή έννοια. Αυτό είναι το μεγάλο εγχείρημα. Στα ιδιωτικά μέσα είναι το μεγάλο ζητούμενο. Δεν ξέρω πώς θα δηλαδή, καταλήξει. Είναι προφανές ότι αυτό που υπήρχε, η αεροπειρατεία που λέει ο Νίκος ο Παπάς, δεν μπορούσε να συνεχιστεί. Άρα αν θα μπορούμε να έχουμε μια σχέση, δηλαδή σε αυτά τα κανάλια που έχουν κανονική ενημέρωση, εγώ το τελευταίο 4 μήνες έχω το εξής φαινόμενο. Λέει κάποιο κανάλι, κάποια εφημερίδα, ότι ο Τσακαλώτος είπε Χ, ότι είναι κακός άνθρωπος ο Δημήτρης. Μετά βγάζω εγώ μια ανακοίνωση που λέει δεν είπα ότι είναι κακός άνθρωπος ο Δημήτρης. Και μετά βγαίνουν αυτοί και λέει τα μαζεύει ο Τσακαλώτος για το αυτό που είπε, για το ότι είναι κακός άνθρωπος ο Δημήτρης. Είναι μια δημοσιογραφία που δεν είναι, δηλαδή δεν μπορείς να κάνεις κάτι. Δηλαδή υπάρχει ένα οικονομικό θεώρημα που είναι από τον Υπουργό Οικονομικών του Ερίκου του 8ου στη Βρετανία, δηλαδή μιλάμε για το 16ο αιώνα, που λέει ότι το κακό χρήμα διώχνει το καλό. Δηλαδή, αν η δημοσιογραφία είναι κακή στο σύνολό της, είναι πολύ δύσκολο οι καλοί δημοσιογράφοι να φανούν. Όπως το κακό χρήμα διώχνει το καλό, η κακή δημοσιογραφία διώχνει το καλό, γιατί δεν έχει εμπιστοσύνη ο κόσμος σε αυτή τη δημοσιογραφία. Και αυτό είναι που πρέπει και οι δημοσιογράφοι, αλλά και τα κανάλια να το συζητήσουν, ότι κάνοντας προς τα κάτω την ποιότητα, χειροτερεύει για όλους. Για όλους και για τη δημοκρατία. Ναι, ακριβώς. Έχεις απόλυτο δίκιο. Αυτό. Και ήθελα μόνο από τη δικιά μου πλευρά ένα τελευταίο, μια νότα, επειδή σε λίγες μέρες είναι και ένας χρόνος που λείπει ένας κοινός μας φίλος και κοινός σύντροφος για όλους. Τι θα έχεις να το πεις αν ήταν σήμερα μαζί μας, μετά την εμπειρία σου αυτή, την πρωτόγνωρη, την κυβερνητική και την πολιτική? Κοίταξε, για τον Γιώργο μιλάω. Το Γιώργο Αντρανιστάκη, ναι, είναι προφανές αυτό. Ο Γιώργος ήταν και από αυτούς που προβληματίστηκε πολύ πέρυσι το καλοκαίρι. Όχι το καλοκαίρι μας, πέρυσι το προηγούμενο. Νομίζω όμως, θυμάμαι πολλά άρθρα του, θα ήταν δίπλα μας, θα ήταν προβληματισμένος, όπως είμαστε όλοι, θα είχε την αγωνία και θα καταλάβαινε αυτό που είπα χθες, ότι η αριστερά, ο αγώνας της αριστεράς είναι ένας αγώνας για το σοσιαλισμό και το κοινωνικό μετασχηματισμό χωρίς εγγύησεις. Το καταλάβαινε αυτό, δεν ήθελε τη σιγουριά. Αυτό όμως που λείπει είναι το μάτι του, το χιούμερ του, δηλαδή ήταν η πένα, δηλαδή δεν θέλω να θίξω κανέναν δημοσιογράφο, αλλά όταν άνοιγα την Αυγή, πάντα πήγαινα να δω στη δεξιά μεριά, εκεί που είναι τα μικροπολιτικά, που είχε τη... Γι' αυτό προσπάθησα να το θυμίσω, ένα δημοσιογράφο που είναι και νέος άνθρωπος, μας έφυγε πρόωρα. Και μεγάλη απώλεια, μεγάλη απώλεια. Για όλη την αριστερά. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε για τον χρόνο σας. Μείνετε μαζί μας.